Με συνθήματα όπως «Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού», απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί στην κεντρική πλατεία Κοζάνης τα μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων στη ΔΕΗ Κοζάνης. Παράλληλα, έθεταν και το ζήτημα για οριστική και βιώσιμη λύση και για την τηλεθέρμανση. Είμαστε στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που ξεκινήσαν εδώ και μία εβδομάδα με απόφαση της Ομοσπονδίας. Αφορμή για αυτές τις κινητοποιήσεις είναι το πολυνομοσχέδιο το οποίο κατατίθεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση. Δεν καταφέραμε να τους πείσουμε να το αποσύρουν, άρα αυτοί ανένδοτοι, χωρίς να αγγίξουν τον πυρήνα του νομοσχεδίου, το ψηφίζουν σήμερα. Και εμείς θα έχουμε συνέχεια. Αυτή είναι μια πρώτη αντίδραση με την 24ωρη την Πανελλαδική και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η επόμενη μέρα. Σήμερα απεργούμε, αντιδρούμε και διαδηλώνουμε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των νερών που επιχειρεί η κυβέρνηση. Επιχειρεί η κυβέρνηση την ιδιωτικοποίηση σε αντίθεση του συνόλου των θεσμικών φορέων και της κοινωνίας της χώρας μας. Τελευταία, προχθές, βγήκε και η ανακοίνωση της Ένωσης Διαιτητικών Δικαστών της χώρας, δηλαδή που εκφράζουν το Συμβούλιο της Επικρατείας και απαγορεύει και έχει βγάλει σαφή αναφορά ότι απαγορεύεται η ιδιωτικοποίηση στη χώρα μας. Το ίδιο έγινε και από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής που βγήκε και ανακοίνωσε ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι στα όρια της αντισυνταγματικότητας. Για μας είναι αντισυνταγματικό. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Εργαζομένων της ΔΕΙΑ αποφάσισε να κηρύξει 24ωρη απεργία σε όλη τη ΔΕΙΑ της Ελλάδος για να αναδείξουμε αυτό το θέμα που αφορά την ιδιωτικοποίηση του νερού. Η κυβέρνηση με συνοπτικές διαδικασίες αποφάσισε να ψηφίσει σήμερα, μία μέρα μόνο συζήτηση για ένα τέτοιο τεράστιο θέμα, να ψηφίσει στη Βουλή τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για το νερό και την αποχέτευση. Είναι μια ρυθμιστική αρχή η οποία είναι το όχημα για να μπορέσει από την πίσω πόρτα να δυτικοποιήσει το νερό, γιατί σύμφωνα με το Σύνταγμα αυτό δεν είναι δυνατόν, μια και υπάρχουν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Οι εργαζόμενοι της ΔΕΙΑ εδώ και 10 μέρες βρίσκονται στους δρόμους για να ενημερώσουν τους πολίτες, ιδιαίτερα της περιφέρειας, για αυτό το οποίο έρχεται. Εμείς πράττουμε το καθήκον μας. Περιμένουμε από τους φορείς, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τα κινήματα, από τους πολίτες της περιφέρειας να αντιδράσουν. Το νομοσχέδιο σήμερα πιθανόν να περάσει, να ψηφιστεί, αλλά δεν θα αφαιρέσει αρκετά ο Υπουργός, αρκετά από αυτά που έλεγε το νομοσχέδιο, γιατί υπάρχει αντίδραση και μέσα από βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Καλημερίζω τους συναδέλφους που επέλεξαν αυτόν τον τρόπο διαμαρτυρίας, να δηλώσουμε ότι από τη μεριά του Διοικητικού Συμβουλίου συμπαραστευόμαστε και απαιτούμε την απόσυρση αυτού του νομοσχεδίου που μέσα από τις διαδικασίες της Ρυθμιστικής Αρχής πάει για την ιδιωτικοποίηση των νερών.